Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία να έχετε, καλούς αγώνες. Γιατί είναι δίκαιοι οι αγώνες σας. Τα αιτήματά σας είναι δίκαια και ξέρετε ότι είμαστε από την πρώτη στιγμή κάθε μέρα στο πλευρό σας με τα στελέχη, τα μέλη του ΚΚΕ, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και έτσι θα είμαστε μέχρι τέλος. Γιατί ο αγώνας έχει συνέχεια, δεν τελειώνει, παρότι σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζεται στριμωγμένη, γιατί εσείς την έχετε στριμώξει με τον αγώνα σας, με το δίκιο σας, με τα μπλόκα σας, με την ενότητά σας σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τις πρώτες μέρες πως ξεκίνησε με συκοφαντίες, με ψέματα, με καταστολή ακόμα και συνεχίζει τώρα να λέει κάποια μέτρα κοροϊδία. Είναι κοροϊδία πραγματικά, δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες, δεν καλύπτουν το σύνολο των αιτημάτων σας, γι' αυτό χρειάζεται τώρα να συνεχιστεί ο αγώνας και δεν ακούμε αυτά που λένε ότι 82 εκατομμύρια για παράδειγμα από την επιστροφή του ενιαίου φόρου κατανάλωσης για 300.000 αγρότες που δεν είναι ούτε για ζήτο αυτή η κατάσταση να μπορέσει να λύσει τη στιγμή που έχει εκτοξευθεί η ακρίβεια και το κόστος παραγωγής. Ούτε ο αέρας κοπανιστός που λέει για το ρεύμα όταν αρνείται ακόμα σήμερα αυτό που διεκδικείται και που εμείς συμφωνούμε τα 7 λεφτά δηλαδή ανά κιλοβατόρα που πρέπει να είναι το ρεύμα για τους αγρότες. Και δεν ακούμε τα διάφορα επίσης παραμύθια ότι δεν έχει αντοχές η οικονομία και ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Βρίσκονται έσοδα αμέσως όταν πρόκειται να δοθούν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στους βιομήχανους, στους εμπόρους, στα καρτέλ και στα μονοπόλια της ενέργειας για την πράσινη μετάβαση, αλλά όταν θέλουν να δώσουν χρήμα για να αυξηθεί το λαϊκό εισόδημα του αγρότη, του εργάτη, αυτού που παλεύει μέρα νύχτα με το μόχθο του στο χωράφι του για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του, τότε λέει δεν υπάρχουν χρήματα, τότε δεν έχουν αντοχές η οικονομία. Όταν είναι να πάρει μέτρα προστασίας, τότε τα θυμάται όλα. Και την ίδια ώρα δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές. Εκεί πώς θα βρίσκει τα χρήματα, αλλά αφορολόγητο πετρέλαιο δεν δίνει στους αγρότες.